αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει να κάνουμε αυτή την περίοδο δεν προβλέπεται ούτε από κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης ούτε τίποτα. Ξεκίνησε από μία αφορμή που μας δόθηκε με το Μύκονος όταν ήρθε εδώ πέρα και αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες με τη διαχείριση της όλης υπόθεσης και αποφασίσαμε πλέον ότι πρέπει όλοι μαζί να ενεργούμε από κοινού. Έτσι λοιπόν, αφού η περιφέρεια, μάλλον ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Κυπρόνιας, ο κ. Βουργής, όρισε σαν συντονίστρια της κρίσης τη κυρία Αναγνωστοπούλου Θεοδώρα, παιδίατρο του νοσοκομείου της Μύρινας, αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε μία επιτροπή η οποία θα συζητάει την εξέλιξη και τα επόμενα βήματα στην διαχείριση του κορονοϊού. Και έτσι λοιπόν από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη να έχουμε κάποιες συσκέψεις, μάλλον να έχουμε τακτικές συσκέψεις στο επαρχείο. Συσκέψεις αυτές θα συμμετέχουμε το επαρχείο, δηλαδή εγώ ή η κυρία Τούφου ως αναπληρώτριά μου, ο Δήμαρχος ή ο κύριος Δημάρης ως αναπληρωτής του, η Δήμαρχος του Αγίου Στρατείου ή κύριος Κουτσουρίδης ως αναπληρώτριά του, η κυρία Αναγνωστοπούλου ή κύριος Κουμελάς ως αναπληρώτριά της και ο κύριος Κουμελάς ή η κυρία Κατσόνη ως αναπληρώτριά του. Ο κύριος Λούκας ή η κυρία Κατσόνη ως αναπληρώτριά του. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε και εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου, συζητάμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που βγάζουμε στο δελτίο τύπου. Στο δελτίο τύπου θέλουμε να δείξουμε αυτά που κουβεντιάζουμε και βέβαια δεν θέλουμε να δείξουμε αν έχουμε κάποια δύνατα σημεία, τα οποία τα δύνατα σημεία προσπαθούμε συζήτηση με τη συζήτηση να τα αντιμετωπίζουμε. Σήμερα είναι η δεύτερη μας συνάντηση. Κουβεντιάσαμε πάλι κάποια πράγματα τα οποία θα τα ανακοινώσει ο κύριος Λούκας και έχουμε πει ότι θα μου πείτε γιατί είμαστε εμείς οι 5 και δεν είμαστε οι 15 που είναι και άλλοι αρμόδιοι φορείς. Εμείς σαν επαρχείο μέσω του Γραφείου Δημόσιας Υγείας αναλαμβάνουμε να ενημερώνουμε τους αστυνομία, λιμεναρχείο, πυροσβεστική και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ο κύριος Λούκας από την πλευρά του θα ενημερώνει την 88 στρατιωτική διοίκηση, όπως και τον ιατρικό σύλλογο, καθώς και τον φαρμακευτικό σύλλογο. Έτσι λοιπόν, αν και είμαστε παρόντες 5 λόγω και των περιορισμών και του χώρου και όλα αυτά, έχουμε ως ευθύνη μετά να ενημερώσουμε τους και τους υπόλοιπους φορείς. Σήμερα λοιπόν είναι η δεύτερη συνάντηση, η οποία θα σας πει ο κύριος Λούκας τι συζητήσαμε και τι αποφασίσαμε. Αυτά που αποφασίσαμε δεν είναι δεσμευτικά, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς κάποια πρόστιμα ή κάποιες απαγορεύσεις. Αυτά που θα πει ο κύριος Λούκας πρέπει να μπουν στο μυαλό όλων μας και να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε. Οι καταστάσεις είναι δύσκολες, και θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε και για τους οικείους μας και για τις οικογένειές μας και για τους συγκινείς μας και για τους φίλους μας, θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατρέ, του λόγου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή καταρχήν να πω εισαγωγικά ότι απαρτίζεται όπως όλοι είδατε από τους αιρετούς του νησιού μας, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που αναλάβουν τις πρωτοβουλίες. Από εκεί και πέρα τον Ιατρικό Σύλλογο ως επιστημονικό και συμβουλευτικό όργανο και φυσικά το Νοσοκομείο Λίμνου, το οποίο αναμένεται να αναλάβει όλο το μεγάλο φόρτο όσων πρόκειται να συμβούν. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε λίγο. Βρισκόμαστε μπροστά σε εξαιρετικές καταστάσεις που απαιτούν εξαιρετικές δράσεις. Η αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 απαιτεί συντονισμένη αντίδραση από το σύνολο της κοινωνίας και εν προκειμένου από την κοινωνία της Λίμνου.
Κοινή αποδοχή όλων των φορέων είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία απειλή η οποία πλέον χτυπάει την πόρτα του μισθού μας και πρέπει να μας βρει πανέτοιμους να αντιμετωπίσουμε όλα τα πιθανά σενάρια. Ξεκινώντας, να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, 23 Μαρτίου, δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στο νησί μας, ενώ σε όλη την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει μόνο ένα κρούσμα στη Λέσβο, στη δε περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπάρχει ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ίσο Κάρπαθο. Δύο τώρα. Αν βγήκε σήμερα, ναι. Λέω ότι ξέρω μέχρι τις 12 που μπήκαμε εδώ μέσα. Εξειδικεύοντας για τις αποφάσεις που παίρνουμε, σήμερα αναφέρουμε λοιπόν τα παρακάτω. Πρώτον, όλοι μας πρέπει να ενθαρρύνουμε τους οικείους μας που βρίσκονται εκτός νησιού να μην επισκεφτούν το νησί μας για διακοπές του Πάσχα. Δεν είμαστε σε διακοπές. Δεύτερον, αναμένεται τόσο τα αεροπορικά όσο και τα πτωπολικά δρομολόγια να μειωθούν, κάθε άτομο το οποίο θα αφηθεί στη Λίμνο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε πτωπολικός είτε αεροπορικός, θα συμπληρώνει προαιρετικά ειδική φόρμα που έχουμε ετοιμάσει και θα επιδίδει σε υπάλληλο είτε του πλοίου είτε σε υπάλληλο του αεροδρομίου και αντίστοιχα θα πρέπει να θέτει αυτό σε καραντίνα 14 ημερών, όπως γνωρίζουμε όλοι. Με τον τρόπο αυτό, αυτές οι φόρμες θα έρχονται στην ομίατρο του επαρχείου και θα υπάρχει δυνατότητα γρήγορης συχνηλάτησης περιστατικού σε περίπτωση που βρεθεί ότι είναι επιβεβαιωμένο. Όσον αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου, θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν κατά το πλείστον όμως διαδικτυακά και τηλεφωνικά, ενώ όπως γνωρίζουμε όλοι με απόφαση του Δημάρχου, οι κοινόχρηστοι χώροι όπως παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές επαόριστο. Τώρα, υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα αναλάβουν την απολύμανση των δημοσίων χώρων. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν υπάρχει λόγος απολύμανσης. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια πρέπει να αναφέρουμε, χώρος ο οποίος θα παραμείνει κλειστός για πάνω από 10 μέρες, επίσης, επιστημονικά μιλώντας, δεν έχει έννοια η απολύμανση, καθώς ο κορονοϊός έχει φανεί ότι σε κάποιες επιφάνειες μπορεί να μείνει μέχρι και 9 μέρες, όχι παραπάνω. Από εκεί και πέρα, οι υπάλληλοι από τις δομές του Δήμου που υπολειτουργούν ή είναι σε αναστολή θα διατεθούν για ενίσχυση στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν και χρειάζονται τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Επιπλέον, τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου όσο και του Υπουργείου ήδη λειτουργούν με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό υπαλλήλων. Έχει συσταθεί ειδικός φορέας με τηλεφωνικό κέντρο και ειδική ομάδα παρακολούθησης, αποτελούμενη από ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, όπου θα αντιμετωπίζουν τυχόν προβλήματα των μοναχικών ατόμων ή συμπολιτών μας που βρίσκονται σε αδυναμία. Αυτά με μέρημνα του Δήμου Λίμνου. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε συνεχώς δίπλα τους και μπορούμε να τους παράσχουμε οποιαδήποτε υλική ή ψυχολογική υποστήριξη. Όσον αφορά τα ιδιωτικά ιατρεία, θα λειτουργούν κατόπιν εντολής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μόνο για επίγοντα περιστατικά, με στόχο την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου. Όλα τα υπόλοιπα περιστατικά θα ενημερώνουν τηλεφωνικά τον γιατρό τους και θα λαμβάνουν συμβουλές για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους. Δεν θεωρούμε ότι η τηλεϊατρική υποκαθιστά καθ' οποιονδήποτε τρόπο την κλασική επαφή ασθενούς ιατρού, αλλά στην παρούσα φάση διανύουμε, όπως προαναφέραμε, ειδικές συνθήκες. Για τη συνταγογράφηση δε των χρονίων νοσημάτων, οι ασθενείς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον γιατρό τους και στη συνέχεια οι γιατροί θα τους προμηθεύουν τηλεφωνικά με μήνυμα ή άλλο πρόσφορο μέσο τον κωδικό της συνταγής τους και με αυτό το νούμερο θα εκτελείται η συνταγή στο φαρμακείο. Άρα, δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία του ασθενούς στο ιατρείο για τη συνταγογράφηση χρονίων νοσημάτων. Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Λίμνου έχει δρομολογήσει τη δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ, το οποίο θα αναπαράγεται από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και το οποίο θα παρέχει οδηγίες στους πολίτες. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του νησιού μας. Θα επισκεφτόμαστε ακόμα και το νοσοκομείο μόνο εφόσον προϋπάρχει τηλεφωνική ενημέρωση, ειδικά σε περιπτώσεις λοιμόξεων οι οποίες με συμπτώματα το βήχα, το εμπείρετο, θα μπορούν να υποκρύπτουν κάποιο από το κρούσμα. Πάντα θα ενημερώνουν πριν πάμε στο νοσοκομείο για να ετοιμαστούν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα στο ΦΑΡ νοσοκομείο, έχει γίνει ειδική εκπαίδευση του προσωπικού του στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Έχει εκενωθεί ο δεύτερος όροφος για να υποδεχτεί περιστατικά κορονοϊού αν αυτά εμφανιστούν.
Η μόνη πλέον είσοδο στο νοσοκομείο Λίμνου που είναι ανοιχτή για όλα τα περιστατικά είναι η πόρτα των επιγόντων περιστατικών. Απαγορεύεται το επισκεπτήριο των ασθενών. Ξεκάθαρα. Έχουν καθοριστεί ακόμα και το ποιοι ανελκυστήρες θα λειτουργούν και μόνο ένας ανελκυστήρας συγκεκριμένος θα οδηγεί στον δεύτερο όροφο. Αναμένεται να γίνει και κάποια άσκηση υποδοχής ασθενούς για να εξεταστεί και όλη αυτή η αρτιότητα των διαδικασιών που περιγράφουμε. Επίσης, έχουν σταματήσει όλα τα τακτικά χειρουργεία, όπως γνωρίζουμε, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου λειτουργούν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον ιατρό και εφόσον αυτός κρίνει απαραίτητο ότι πρέπει ο ασθενής να μεταβεί εκεί. Υπάρχουν επίσης κάποιες αφίσες στο νοσοκομείο Λίμνου που αφορούν την υγιεινή των χεριών μας, τις οποίες θα μας προμηθευτούμε για να μπορέσουμε να τις τοποθετήσουμε σε δημόσιους χώρους. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε για το πώς θα φροντίζουμε την υγιεινή των χεριών μας, τόσο καλύτερα. Όσον αφορά ειδικά για τις ένοπλες δυνάμεις του νησιού μας, θέλω να αναφέρω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, δεν θα υπάρξει καμία άδεια ορκομοσίας σε όλους τους νοσηλέκτους. Οπότε δεν πρόκειται να απομακρυνθούν από το νησί, ενώ αναμένεται να λάβουν για αυτόν τον λόγο απολυτήριο 15 μέρες νωρίτερα. Επιπλέον, σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη οπλητών, η οποία έλαβε χώρα προ 15 ημερών στο νησί μας, δεν αναφέρθηκε κανένα υποκρούσμα. Ξεκάθαρα. Εξάλλου, η πολιτική υγεία στις ένοπλες δυνάμεις ανέκαθεν, και όχι μόνο τώρα, ήταν η απομόνωση του οποιοδήποτε λοιμόντου νοσήματος προς αποφυγή διασποράς της νόσου και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε δεδομένο ότι η γρήγορη διάγνωση και αντιμετώπιση θεωρείται εκ των νου κάνευ για τα στρατευμένα νιάτα μας. Διανύουμε πολύ περίεργες εποχές και το σίγουρο είναι πως τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας. Με τη συνεχή επαγρύπνηση και την τήρηση των οδηγιών από όλους τους πολίτες, αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά η διάγνωση της νόσου και να μπορέσει το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα ύποπτα κρούσματα. Εάν δεν τηρήσουμε τις οδηγίες, τότε όχι μόνο συνάνθρωποι μας θα κινδυνεύουν από COVID-19, αλλά αρκετοί που δεν έχουν μολυνθεί, αλλά έχουν άλλα προβλήματα υγείας, δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από ένα σύστημα το οποίο καταραίει. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η συμπεριφορά του καθενός μας θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους συνανθρώπους μας και κυρίως σε αυτούς που αγαπάμε. Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής των χεριών. Αερίζουμε τακτικά τα δωμάτια μας. Περιορίζουμε στο απολύτως απαραίτητο τις μετακινήσεις μας. Σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Οι καταστάσεις είναι εξαιρετικές και απαιτούν εξαιρετικούς ανθρώπους. Μένει να το αποδείξουμε. Μένουμε όλοι στο σπίτι μας. Ευχαριστώ. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση που θέλετε να θέσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Δεν κατάλαβα λίγο με τα έντυπα, έχει δημιουργηθεί ένα έντυπο. Είναι πρόθεση να το εφαρμόσουμε άμεσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο. Προσπαθούμε σαν φορείς της Λίμνου, προσπαθούμε πρώτον αφενός με να εξειδικεύσουμε τα μέτρα, αφετέρου όχι μόνο να εξειδικεύσουμε τα μέτρα, αλλά να πάμε και ένα βήμα πιο μπροστά, έμα το επιτρέπουν συνθήκες. Να το δείξουμε λίγο. Αυτό ήρθε, ας πούμε, χθες η ζωή μου, θα το συμπληρώσω, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα έντυπο το οποίο έχουμε συμπληρώσει. Το οποίο έντυπο, το μόνο που χρειάζεται να καταγράψει κάποιος είναι το όνομα, το επώνυμο, παντρότιμο, έναν αριθμό, είτε λέγεται αριθμό αστυνομική ταυτότητα, είτε άμκα, είτε αριθμό διαβατηρίου, που θα διαμένει στη Λίμνο και το τηλέφωνό του. Με αυτόν τον τρόπο, πάντα στο τέλος. Έχουμε βάλει και μία παρατήρηση όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα ότι αυτή η φόρμα, αν και είμαστε κλειστή κοινωνία και όλοι γνωριζόμαστε, ότι αυτή η φόρμα θα χρησιμοποιηθεί μόνο και μόνο για την προσπάθεια καταστολής διασποράς της νόσου. Αυτό εδώ πέρα, όποιος έρχεται από αεροπλάνο θα το παραδίδει σε πάλι του αεροδρομίου, όποιος έρχεται από το πλοίο θα φροντίσουμε να το παραδώσει είτε στο λογιστή είτε θα το παραλαμβάνει πάλι του μεναρχείου. Αυτές οι φόρμες όλες θα καταλήγουν στην ομίατρο της περιφέρειας, στην κυρία Κατακουζινού, ώστε σε περίπτωση που κάποιος έρθει, αυτομάτως πολύ γρήγορα να ξέρουμε ποιος είναι, πού έχει πάει, σε ποιο χώρο βρισκότανε, αυτά να γίνουν ακαρία μέσα σε δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά θα μπορούμε άμεσα να εκμηλατήσουμε πάρα πολύ γρήγορα τα περιστατικά. Δεν θα χρειάζεται να. Εμείς θα ενημερώνουμε πλέον τον ΕΟΔΗ για ό,τι γίνεται. Πάμε πιο μπροστά από τον ΕΟΔΗ. Και όχι να περιμένουμε να μας πει ο ΕΟΔΗ τι να κάνουμε. Γνωρίζοντας δε ένα περιστατικό το οποίο επιβεβαιώνεται από ποιους χώρους έχει περάσει, άμεσα θα μας δίνει τη δυνατότητα συνεργείο να απολυμάνει όταν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο και θα αναλαμβάνει ιδιωτικό συμφορέα. Όταν πρόκειται για δημόσιους χώρους, θα αναλαμβάνουμε
η αυτοδιοίκηση θα αναλάβει να κάνει ένα απολύμανση. Η οποία, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, γιατί πολλά ακούγονται έξω για το αν υπάρχουν μέσα ή όχι, μπορούμε με χλωρίνη και διάλειμμα 1 προς 10 να δημιουργήσουμε αμέσως διάλειμμα. Υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι στη γειτονική Λέσβο η Αιτζίαν αρνήθηκε να πάρει τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. Και επίσης υπάρχει και μια αραίωση των πτήσεων προς Αθήνα. Υπάρχει μια τρόπος άλλος ώστε να μεταφέρονται άμεσα τα δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. Μιλώντας συγκεκριμένα για τη Λίμνο, ο τρόπος για να φύγει από εδώ πέρα δείγμα είναι είτε προς Θεσσαλονίκη είτε προς Αθήνα. Ακόμα και αν αραιώσουν τα δρομολόγια προς Αθήνα, υπάρχει το προεδρικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που μπορεί να μας καλύψει αν χρειαστεί σε περίπτωση ανάγκης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε το περιστατικό του πλοίου, το οποίο βέβαια ήταν στο νοσοκομείο της Καμπάλας, πήγε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν πήγε στο Παστέρ. Αυτά βρισκόμαστε στις συνοήσεις, εννοείται ότι πάντα θα βρίσκουν το πιο πρόσφορο μέσο. Υπάρχουν και πτυτικά μέσα του στρατού, υπάρχουν και πτυτικά μέσα του πλοίου. Και πλοίο, υπάρχουν και τα αεροπλάνα διπορικά, υπάρχουν τρόποι για να φύγει από εδώ το βήμα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και όπως γνωρίζουμε όλοι ο οικίσκος στην είσοδο του νοσοκομείου, πέραν όλων των άλλων το οποίο δεν το αναφέραμε γιατί πλέον το γνωρίζει όλος ο κόσμος και θεωρήσαμε περιττό να το αναφέρουμε, όπου εκεί θα γίνεται μια πρώτη διαλογή των περιστατικών το οποίο αφοράνε, τα οποία αφορούν συμπτώματα λοιμόξεω αναπνευστικού. Και αυτή τη στιγμή ήδη αυτές οι διαδικασίες έχουν δοκιμαστεί στο νοσοκομείο πιλωτικά. Ο σκοπός είναι σιγά σιγά να δοκιμάσουμε και σε ασθενή, όχι μακάρι, όχι πραγματικό ασθενή, καταλάβατε προσομοίωση, να δούμε ότι όντως δουλεύει. Ο πάνω όροφος όπως είπαμε είναι άδειος, μπορεί να νοσηλεύσει μέχρι και 35 περιστατικά, τα οποία 35 περιστατικά είναι πάρα πολλά για τον δικό μας πληθυσμό. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο. Και 5-12 ξεχωριστούς χώρους. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Αυτά τα 35 είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως το επισημαίνει ο κ. Κουμελιάς. Δεν είναι προς Θεού στον ίδιο χώρο. Είναι διασκορπισμένο σε 11 διαφορετικούς χώρους, 12. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατά τα άλλα, οι ασθενείς μας που έχουν άλλα προβλήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτούς. Υπάρχουν και αυτοί οι ασθενείς. Η ζωή συνεχίζεται. Οι χημοθεραπείες γίνονται κανονικά εκεί πρέπει να γίνουν. Οι υπόλοιποι ασθενείς τους περιθάλπτουμε κανονικά όπως πρέπει να τους περιθάλψουμε. Ο ιδιωτικός τομέας, τα ιδιωτικά ιατρία είναι. Η πρώτη τροχοπέδη για να μην φτάσει ο ασθενής στο νοσοκομείο. Προσπαθούμε να σταματήσουμε οι ιδιώτες γιατί όσο περισσότερους γίνεται, ώστε να φτάσουν λίγοι στο νοσοκομείο, να επιβαρύνουν λιγότερο το σύστημα και πάντα ο σκοπός μας είναι, μειώνοντας τη διασπορά, να γίνει μια επιπαίδωση της καμπύλης. Γιατί αναμένεται να έχουμε ένα αριθμό κρουσμάτων στη Λίμνο. Αναμένεται. Δεν είμαστε σε μια γυάλα. Αναμένεται. Αυτά τα κρούσματα όμως, αν εμφανιστούν ξαφνικά όλα μέσα σε τρεις μέρες, θα καταρρεύσει το σύστημα. Αν φροντίζοντας να καθυστερήσουμε τη διασπορά, εμφανιστούν σε 30 μέρες και όχι σε 3 μέρες, θα αντέξει το σύστημα να προλαβαίνει να το αντιμετωπίζει. Τους γιατρούς που περιμένουμε με το έκτακτο αυτό, πότε θα είναι στη διάθεσή σας? Λοιπόν, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και πολύ απλώς ενδιαφέρον. Έχει υπογραφεί για παιδίατρο και γενικό γιατρό. Θα έρθουν τις επόμενες 10-15 μέρες το πολύ, γιατί και αυτοί ήδη δουλεύουν στα Γιάννη. Λένε να κανονίσουμε πώς γίνεται με τη μετακίνησή τους κτλ. Υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες ή και μέρες για πνευμονολόγο. Και ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχει ενδιαφερόμενη ακτινολόγος η οποία θέλει να έρθει για μόνιμα στη Λίμνο, να μείνει. Θα υπογραφεί σύντομα, ίσως και σήμερα έχει υπογραφεί να μετακινηθεί στην αρχή για ένα χρόνο. Και ήδη έχει συμπληρώσει το χρονικό διάστημα και έχει ζητήσει ήδη από το Υπουργείο να κάνει μετάφραση. Δηλαδή χρονικά πόσο το προσδιορίζεται ή να τελειώσει αυτό, το να έρθουν δηλαδή. Εγώ πιστεύω μέσα σε 15 μέρες από σήμερα θα είναι συν 4 γιατροί και πολύ λιγότερο, το ακραίο εννοώ για 15 μέρες. Επίσης στο θέμα κάποιων ελλείψεων φαρμάκων το έχετε αντιμετωπίσει, έχετε κάποια νεότερα ή για συγκεκριμένο φάρμακο που έλειψε από την τοπική φαρμακεία. Μιλάτε για το πλακενίλ, ναι. Συγκεκριμένα. Εμείς, σαν Εθνικό Σύλλογο, βγάλαμε και ανακοίνωση. Δεν πρέπει ο κόσμος να παρασύρεται από κάποιες ανακοινώσεις από έγκριτους επιστήμονες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου. Διότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς για να ανακοινωθεί ότι κάποιο φάρμακο είναι δραστικό. Οι μελέτες για να μπορέσει ένα φάρμακο να περάσει στην κυκλοφορία και στην καθημερινή πράξη. Διαρκούν έτη. Αυτή τη στιγμή ήδη αντιμετωπίζοντας τον κορονοϊό, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα έχει κάνει άλματα
το μέσα σε 3 μήνες να ψάχνουμε το εμβόλιο είναι επιστημονικό άλμα. Αυτά δεν γίνονταν κάποτε. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ νωρίς. Το να βγει ένας επιστήμονας και να πει ότι το πλακενίλ προκειμένο, η χλωροκίνη που ακούμε, είναι φάρμακο αποτελεσματικό για, για τον νόσο COVID-19, απέχει πάρα πολύ από το να περάσει αυτή η πρακτική στην καθημερινή πράξη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν και τοξικές δράσεις. Άρα, αν το πάρει κάποιος, αφενός μεν κινδυνεύει ο ίδιος, γιατί δεν θα έπρεπε ίσως να το πάρει, αφετέρου το στερεί από ένα ασθενή, ο οποίος θα έπρεπε να το πάρει για τη δική του νόσο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω θα καλυφθεί αυτό το πρόβλημα τις επόμενες μέρες, όπως ήδη πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Αφενός μεν, αλλά ήδη καταρχήν μιλάμε για την έλλειψη που υπήρχε ούτως ή άλλως. Υπήρχε μια έλλειψη ούτως ή άλλως. Εμείς με τις κλήσεις μας προσπαθούμε να σταματήσουμε την εξτρά έλλειψη που μπορεί να δημιουργηθεί από την παραπληροφόρηση του κόσμου. Και τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και θα στερηθεί το φάρμακο από αυτούς που έχει αποδεδειγμένα το χρειάζονται. Το πιο σημαντικό. Κάτι ακόμα, αν δεν θέλετε να τα πείτε, συνάδελφοι. Ήρθαν κόσμος, το είδα και εγώ να γράφεται από Αγγλία, που εκεί λέει δεν τους ρωτούσαν τίποτα. Κατευθείαν μπήκανε, δεν. Αυτά τα άτομα που έχουν έρθει στη Λίμνο από το εξωτερικό, που δεν γινόταν τόσο έλλειψη, πρέπει να κάνουν κάτι, πρέπει να ενημερώσουν. Αυτοί, ή να κρατηθούν μόνοι τους σε καραντίνα. Αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αγγλία υπήρχε μια θεωρία περί της ανοσίας της Αγγέλης, την οποία βέβαια αμέσως την πήραν πίσω, όμως το κακό από ό,τι φαίνεται ήδη έχει γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι με το που πατούν σε ελληνικό έδαφος πλέον υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Άρα πρέπει ένας ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό ή και από οπουδήποτε να θέτει αυτό αυτομάτως σε καραντίνα 14 ημερών. Όπως και το 14 ημέρες δεν είναι τυχαίο, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ο χρόνος υπόστασης νόσου είναι 2 με 14. Αν περάσουν 14 ημέρες, τότε θεωρητικά δεν κουβαλάει κάτι. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει από το σπίτι να κόβει βόλτες. Συνεχίζει να μένει απαγορεύσει κυκλοφορίες όπως συμβαίνει για όλους. Αλλά ειδικά αυτοί που έρχονται από τέτοια μέρη θα πρέπει να θέτουν αυτό σε απαγόρευση κυκλοφορίας. Αν με ρωτάτε για το αν υπάρχει πλαίσιο να τους υποχρεώσουμε να καταγραφούν. Πλαίσιο να τους υποχρεώσουμε να καταγραφούν δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το κοινό αίσθημα και πιστεύω ότι κανένας δεν θα θέσει να θέσει τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Και αν θέλει, θα φροντίσουν οι συνάνθρωποι να γνωρίσουν αυτό. Είναι η ατομική ευθύνη και νομίζω έχει θεσπιστεί και νομικά τώρα. Τώρα πλέον, ναι. 14 μέρες. Με μια καταγραφή που έγινε δειγματοληπτικά σε 200 τόσα κρούσματα, σε 200 τόσους ταξιδιώτες που ήρθαν από το εξωτερικό και έπρεπε να τηρήσουν 14ήμερη καραντίνα. Αν θυμάμαι καλά, το νούμερο ήταν 13 άτομα τα οποία δεν ήταν στη θέση τους, στο σπίτι τους σε καραντίνα. Και από ό,τι ακούσατε όλοι χτες, αυτά 13 άτομα υπευλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τουλάχιστον πτήσεις charter στη Λίμνο. Επομένως, όσοι έρθουν από το εξωτερικό, θα περάσουν πρώτα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, η αλήθεια είναι ότι το παραδέχονται όλοι ότι πάμε καλά. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα. Τα δύσκολα πραγματικά βρίσκονται μπροστά μας. Αναμένεται κορύφωση της νόσου σε 1-2 μέρες. Ούτε να μας πιάνει πανικός, αλλά ούτε να εφησυχαζόμαστε. Βλέπετε ότι η Ιταλία τι περνάει, βλέπουμε όλοι η Ισπανία τι περνάει πλέον, η Τουρκία σε λίγο αναμένεται να γίνει Ιταλία, γιατί αργήσανε πάρα πολύ να δηλώνουν τα κρούσματα, αλλά έχει μια ραγδαία αύξηση. Οπότε βλέπουμε ότι περνάνε δίπλα μας όλα τα προβλήματα. Δύο ερωτήσεις. Εκτός το συγκεκριμένο κρούσμα που είχαμε και πάθηκε τεστ, υπάρχει κάποιο άλλο που στο νοσοκομείο πήραμε για κάποιο λόγο τεστ? Για δύο από ό,τι ξέρω. Τώρα υπάρχει η δέσμευση, όχι η δέσμευση, από τον ΕΟΔΗ πολύ πιο πριν, ότι όσα είναι θετικά θα πρέπει να ανακοινώνονται τον ΕΟΔΗ. Και με τον λόγο ποιο, γιατί ακριβώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία, το άγχος κτλ. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι ότι με τα δεδομένα στην Ελλάδα, που λέω ο κ. Τσιόρτας και όλη την ελληνική επικράτεια, στόχος θα είναι να μολυνθούν, προσοχή, άλλο να μολυνθείς, άλλο να εκδηλώσεις και άλλο βαρύτητα. Ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα να είναι οι μολύνσεις στο 10-15% του ελληνικού πληθυσμού που αντιστοιχεί σε 1-1,5 εκατομμύρια, όταν η Μέρκελ στη Γερμανία πιστεύει ότι θα είναι το 60%. Για να ξέρει κανείς.
Και η δεύτερη, κύριε Ρούκα, προς εσάς, τι θα λέγατε στους πολίτες, εμείς ως μέσα, καθημερινά λαμβάνουμε μηνύματα, τηλεφωνήματα, ότι εδώ υπάρχει θετικό κρούσμα, εκεί υπάρχει θετικό κρούσμα, κρύβονται στο σπίτι τους. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους πολίτες που στην ουσία τρομοκρατούνται και συγκεκριμένα εδώ και δύο μέρες έχει τρομοκρατηθεί ολόκληρο χωριό με πιθανό κρούσμα? Ένας από τους λόγους ύπαρξης αυτής της Επιτροπής είναι ότι θέλουμε ο κόσμος να λαμβάνει επίσημη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Άρα θα ακούει μόνο τον εκπρόσωπο του νοσοκομείου, όπως είπε ο κ. Κουμελάς, ο οποίος θα ανακοινώνει τα κρούσματα, γιατί από εκεί θα βγουν τα κρούσματα, και από εκεί και πέρα δεν θα ακούει κανέναν άλλο. Συνέχεια της ερώτησης. Μπορεί εδώ στο νησί κάποιος να πάει να κάνει εξέταση τη συγκεκριμένη σε ιδιωτικό? Δεν συστήνεται να πάει κάποιος να κάνει εξέταση σε ιδιωτικό. Δεν νομίζω ότι γίνεται σε κάποιο τα ιδιωτικά, από όσο γνωρίζω, αλλά και να γινότανε, δεν συστήνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω από τον Πανελλήνιο Ιδιωτικό Σύλλογο και τον πρόεδρο συγκεκριμένα, αναμένεται μάλιστα να βγει και απόφαση που να σταματάει πλέον αυτό το πράγμα. Και... γιατί το να βγεις από το σπίτι και να πας σε ένα χώρο υγείας να δώσεις δείγμα, εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Πρώτα απ' όλα, για να πας από το ένα χώρο στον άλλο, έχεις περάσει από διάφορα μέρη. Δεύτερον, εάν είσαι αρνητικός, μπορεί να κολλήσεις. Αλλά αν είσαι θετικός, μπορεί να διασπείρεις. Άρα, η επίσημη πρόταση του Υπουργείου, την έχουμε όλοι ακούσει και από τα χίλια του κ. Τσιόδρα, είναι να μην γίνονται εξτρά εξετάσεις σε ιδιωτικούς χώρους. Και τελευταίο, και κλείνω, γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι σχετικές με αυτό το κρούσμα που ακούγεται το δίθεν αυτές τις μέρες. Εάν πήγε κάποιος σε ιδιωτικό, το ιδιωτικό, αν έβγαινε θετικό, πού είναι υποχρεωμένο? Είτε είναι ιδιωτικός ο φορέας, είτε είναι ένα από τα επίσημα εργαστήρια του κράτους, οφείλει να το αναφέρει στον ΕΟΔΗ και ο ΕΟΔΗ το ανακοινώνει. Θα το ξέραμε. Εκτός αν συνέβη πριν από 10 λεπτά. Εντάξει. Αλλά όχι στη Λίμνη. Ναι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε.